Christmas is all about. Γεια, καλώς ήρθατε στο vlog μας 10. Έχουν περάσει ήδη 10 μέρες από τότε που αρχίσαμε το vlog μας. Είναι απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, είναι μεσημέρι, έχει πάει 3 και 10 περίπου. Έχω γυρίσει από τη δουλειά και βάζω να φάμε, όπως βλέπετε και εδώ πέρα στο μικροκυμάτων ζεσταίνω τα μακαρόνια που σας έδειξα και χτες. Αυτά, είχα κάνει πολλά μακαρόνια για να έχουμε αυτές τις μέρες. Πάντα όταν φτιάχνω μακαρόνια κάνω περισσότερη ποσότητα, γιατί μας αρέσουν τα μακαρόνια, για σε ποιον δεν αρέσει δηλαδή. Το πρωί πήγα και έδωσα αίμα για να κάνω εξετάσεις, οπότε στις επόμενες μέρες θα βγουν τα αποτελέσματα. Αυτά θα τα πούμε εμείς πιο μετά. Γεια σας, η ώρα είναι 7 παρά, εγώ κοιμόμουν μέχρι και τώρα, είχα κοιμηθεί κατά τις 4 και κάτι. Τώρα έχω να κάνω σεμινάριο. Έχω φτιάξει εδώ και μία ζεστή σοκολάτα και θα παρακολουθήσω μέχρι τις 9 το σεμινάριό μου και θα σας μιλήσω πιο μετά. Γεια σας, είμαι στο μπάνιο. Έχω εδώ πέρα το αντισηπτικό μου, το ψαλίδι μου, τη χτένα μου. Θα ξεκινήσω με το να χτενίσω λίγο τα μαλλιά μου, θα τα χωρίζω ακριβώς στη μέση. Εντάξει, όλη η μέρα βρέχει, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πάθει ο καιρός. Μία ήλιος, μία βρέχει. Έχω τελειώσει και το σεμινάριό μου, κράτησε 2 ώρες. Έφαγα και το βραδινό μου. Έβαλα λίγο γάλα σε ένα μπολ με λίγες φρυγανιές. Αυτά, βλέπω και 8 λέξεις, οπότε έκανε τώρα διαφήμιση. Το βλέπω live στο κινητό. Έχουν μακρύνει, έτσι. Και το χρώμα είναι λίγο πορτοκαλί. Και όπως βλέπετε, έχω ψαλίδα. Έχω το ψαλίδι μου που είναι επαγγελματικό. Θα βάλω λίγο αντισηπτικό στο χέρι μου και θα το απολυμάνω. Εν τω μεταξύ κόβει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Το είχα στη σχολή και μια φορά είχα κοπεί εδώ ανάμεσα, βασικά από αυτή την πλευρά, και πονούσα πάρα πολύ. Αφήστε. Είναι ό,τι χειρότερο να κόβεσαι με ψαλίδι. Λοιπόν, εγώ για μένα εντάξει θέλουν και λίγο λούσιμο. Λαδώνουν πάρα πολύ εύκολα. Θα πάρω αυτή την τούφα. Και θα περάσω αυτό το δάχτυλο ανάμεσα για να γίνει έτσι. Και τώρα θα πάρω και το ψαλίδι έτσι και θα κόβω
εδώ. Και όσο πηγαίνω προς τα κάτω, θα κόβω. Και όπως βλέπετε και κατεβάζω και το χέρι μου. Κόβω μόνο όσα είναι εδώ πέρα πάνω. Και οπότε τώρα ξανακάνω το ίδιο, γιατί εντάξει δεν βλέπω και πολύ καλά. Έχω να το κάνω κάτι χρόνια αυτό. Και κόβω και λίγο εδώ, ίσα ίσα. Ωραία. Αν δούμε ότι δεν έχει φύγει η πολλή ψαλίδα, ξαναπερνάμε. Τώρα βλέπω στον καθρέφτη, οπότε γι' αυτό δεν κοιτάω στην κάμερα. Λοιπόν, να σας δείξω και τι γίνεται εδώ πέρα από τα μαλλιά που έκοψα. Προετοιμαστείτε για αυτό που θα δείτε. Τόση ψαλίδα έχω, φανταστείτε. Τι να κάνουμε. Αυτό ήταν το vlog μας 10. Δεν σας έδειξα πάρα πολλά πράγματα, γιατί είχα για το σεμινάριο, κοιμήθηκα και όλο το μεσημέρι. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε τουλάχιστον αυτό το βίντεο. Αφήστε μου και ένα σχόλιο για να δω τι σας άρεσε. Και εμείς θα τα πούμε αύριο. Καληνύχτα! Is there anyone who knows what Christmas is all about?